Για δεύτερη χρονιά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Καλλίδωνας του Δήμου Ζαχάρος με την ονομασία Σάρενα διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με χειροποίητες δημιουργίες των μελών του Συλλόγου. Το παζάρι, το οποίο φιλοξενείται στο κέντρο της πόλης της Ζαχάρος από σήμερα 5η μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή 13 του μήνα, διαθέτει τα πάντα. Από σπιτικά γλυκίσματα, εδέσματα και ποτά, παραδοσιακό παστό, είδη κουζίνας και διακόσμησης, μέχρι πλεχτά για τις κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι από τις γυναίκες του Συλλόγου, όπως άλλωστε πάντα κάνουν, υπό τις οδηγίες της δραστήριας Προέδρου του Φιλιός Νιάρχου. Όπως η ίδια μάλιστα αποκαλύπτει, ο σκοπός αυτού του παζαριού είναι κάτι παραπάνω από σοβαρός. Ο Σύλλογος ανέλαβε και εκτέλεσε ο ίδιος έργα για την αποκατάσταση του κατεστραμμένου από την κακοκαιρία δρόμου στο βαρκό της Καλλίδωνας, εκεί όπου κάθε χρόνο πραγματοποιούνται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου και συγκεντρώνει κόσμο από ολόκληρη την Ηλία και όχι μόνο. Ουδής από την τοπική αυτοδιοίκηση, η την πολιτεία δεν ανταποκρίθηκε στην έκκληση της διοίκησης ώστε να αναλάβει την αποκατάστασή του. Κάτι που τελικώς έκανε ο ίδιος ο Σύλλογος και τώρα προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα ώστε να αποπληρώσει τους εργολάβους. Ο Σύλλογος δεν αντικαθεστά το κράτος, το γνωρίζουμε αυτό, βοηθάει να επιλύνονται τα προβλήματα και να συνεργάζεται. Εμείς όμως αντικαθεστήσαμε το κράτος στην περίπτωση του Συλλόγου. Δηλαδή, ο δρόμος καταστράφηκε από τις πλημμύρες τον Φεβρουάριο μήνα και μέχρι τον Αύγουστο δεν είχε ενδιαφερθεί κανείς να φτιαχτεί αυτός ο δρόμος. Και πήραμε αυτή την απόφαση που ήταν ένα άλμα για μας να χρεωθούμε να φτιαχτεί. Και φτιάχτηκε ο δρόμος για να γίνει η εκδηλώση. Ο σκοπός του παζαριού μας είναι να συγκεντρωθεί το ποσό να ξεχωρίσουμε το δρόμο. Κάνω έκκληση σε όλο τον κόσμο και ειδικά στους δικούντας τον τόπο αυτό, να ευαισθητοποιηθούν και να έρθουν στο παζάρι μας, να δουν την προσπάθειά μας, ώστε μελλοντικά να σκεφτούν πώς πρέπει να φέρονται και πώς πρέπει να βοηθάνε το σύλλογό μας και τους συλλόγους γενικότερα. Διότι εμείς σαν σύλλογος και όχι και όλοι οι σύλλογοι, όταν κάνουν κάτι στον τόπο τους, κινείται η τοπική οικονομία. Βοηθάει με την τοπική οικονομία. Γίνεται ένας κύκλος χρήματος. Εμείς τα χρήματα που θα συγκεντρώσουμε εδώ θα τα δώσουμε σε ανθρώπους που δούλεψαν για το δρόμο. Που τι σημαίνει, πέφτουν τα χρήματα στον τόπο μας. Δεν είμαστε να μαζεύουμε λεφτά να τα έχουμε στις τράπεζες για να τα παίρνουμε και να τα πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Σήμα καρατεθέν του φετινού παζαριού αποτελεί το ημερολόγιο του Συλλόγου, το οποίο αναφέρεται στους εθνικούς ευεργέτες. Το μήνυμα, όπως εξηγεί η κυρία Νιάρχου, άκρος επίκαιρο και αφιερώνεται στους σημερινούς πολιτικούς και λοιπούς έχοντες της χώρας μας. Το σκεπτικό μας ήταν ότι πώς εκείνη την εποχή βρεθήκανε άνθρωποι σε τόσα δεινά που πέρασε αυτή η κακομοίρα η Ελλάδα και βοήθησαν τη χώρα μας και στέλνανε λεφτά από το κομποδεμά τους στο εσωτερικό να φτιάξουν έργα τα οποία είναι διαχρονικά και φαίνονται ακόμη τα έργα. Υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Λοιπόν, όταν ο Τρικούπης έγινε η πτώχευση, ο Αβέροφ έστειλε 72.000 χρυσές δραχμές στο ελληνικό κράτος για να βοηθήσει το ελληνικό. Εμείς οι σημερινοί κύριοι, όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένα αυτοί που έχουν τα λεφτά, γιατί εμείς δεν έχουμε λεφτά, τα πάμε στην Ευρώπη και στην Ελβετία και στην Ολλανδία και στην Γαλλία, δεν ξέρω που τα πηγαίνουν, γιατί εγώ δεν ξέρω που τα πηγαίνουν. Δηλαδή δεν τους αρέσει η Ελλάδα. Στην Ελλάδα τι την έχουν, να την αρμέγουν μόνο. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου και ο σκοπός του ημερολογίου μας είναι αυτό. Εύχομαι το 2016 να φωτίσει τον κόσμο, να βρεθεί νέα γενιά ευεργετών, εφοπλιστών, για να βοηθηθεί η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση που μας έχουν φέρει. Δεν φταίει ο ελληνικός λαός, κάποιοι άλλοι μας φέραν εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως σας είπε η πρόεδρός μας, το μπαζάρ αυτό το κάνουμε για τους σκοπούς που σας είπε και τα λοιπά. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε, να ανάξει η διάθεσή σας, να δείτε τα έργα μας και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλές γιορτές ενώπιση των Χριστουγέννων και με υγεία. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year.